Χιονίζει στο ναυτικό σαλόνι. 10 Μαρτίου και χιονίζει. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Δβάρτης, Μάρτης και Παλουκοκάφτης. Ωραία τι γίνεται. Έχει γούστα να μπορέσουμε να φύγουμε μετά, ε. Θα το στρώσει λες. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que hablo en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Γεια σου ρε Βασίλη.
Γεια σου Ιωσήφ. Τι κάνεις? Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Γιατί και ποιο το χαίρεται. Τι γίνεται το ταξίδι σου, για πες μου, ενημέρωσε με. Άσε τώρα. Εγώ θα σου κάνω συνέντευξη τώρα. Άσε τώρα γιατί μπορεί να προκύψουν διάφορες αλλαγές και δεν θέλω να το συζητάω. Είναι πάνω στον προορισμό σου γίνεται χαμός. Δύσκολη περίοδος, ανεβήκαν τα καύσιμα. Για εγώ πιστεύω όμως ότι θα το καταφέρεις πάντως δε, και το εύχομαι ολόψυχα. Το θέλω πολύ και πιστεύω θα το καταφέρω. Και αν δεν καταφέρω αυτό ακριβώς, μπορώ να καταφέρω κάτι διαφορετικό, κάτι λίγο πιο μικρό, θα δούμε. Τι φτιάχνεις εδώ τώρα, κάνεις καινούργια πράγματα εσύ? Για μας, ναι. Είναι γνωστό ότι δεν σταματάμε, όπως και αν έχει το θέμα. Η εξέλιξη για μένα είναι πλέον, θα έλεγα, DNA. Μετά από πολύ πολύ καιρό ήρθαμε στην έκθεση, μαζέψαμε αρκετές ιδέες όλο αυτό το διάστημα, πολλές από αυτές υλοποιήθηκαν, έχουμε καινούργια υλικά, έχουμε καινούργιους τρόπους εφαρμογής. Ο κόσμος πλέον ξέρει ότι ασχολούμαστε με ανθρακονημάτινες κατασκευές, ψαροντούφεκα και πτερύγια για υποβρύχια αλιεία και ελεύθερη κατάδυση. Και η βιομηχανία δίνει συνέχεια καινούργια πράγματα, δίνει καινούργια υλικά συνέχεια και εμείς έχουμε πλέον και τον τρόπο και τις τεχνικές να πετύχουμε πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα και πολύ φρέσκα, πρωτότυπα δηλαδή. Αναφέρεσαι τώρα σε αυτά εδώ, έτσι? Αυτά είναι καινούργια όλα τα προϊόντα. Η ατάκα της έκθεσης για μένα είναι ότι το ψαροντούφεκο και το πτερύγιο για ψαροντούφεκο όπως δεν το έχει δει ο κόσμος ποτέ ξανά. Και τι σημαίνει αυτό τώρα? Σε αυτά τα αντικείμενα πλέον υπάρχουν πολύ πρωτότυπες εφαρμογές όσον αφορά τις εκτυπώσεις των παραλλαγών ή των θεμάτων που θέλουμε να αποδώσουμε, γιατί το ανθρακόνημα είναι δύσκολο υλικό απέναντι και δύστροπο απέναντι σε αυτές τις ιδέες, σύν το ότι έχουν φανεί καινούργια υλικά, πολύ προηγμένες ίνες, πολύ προηγμένες πλέξεις, τελείως διαφορετικές, που αναβαθμίζουν διαρκώς την ποιότητα κατασκευής, τις αντοχές και τις προδιαγραφές των υλικών. Αυτό κάνουμε, αυτό ονειρευόμαστε. Φέραμε στο ψαροντούφεκο και την ελεύθερη κατάδυση τα σύνθετα υλικά και έτσι πορευόμαστε. Ήρθαμε να δείξουμε αισιόδοξα την πραμάτια μας και τις ιδέες μας στον κόσμο και ευχόμαστε να έχουμε μετά από πάρα πολύ καιρό μια ωραία έκθεση, όχι μόνο για μας, αλλά για όλους τους συναδέλφους που είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Παράλληλα συνεχίζεις τα ξύλινα όπλα, έτσι? Ξύλινα όπλα όχι, έχω σταματήσει αρκετό καιρό, ασχολούμαι αποκλειστικά με τα σύνθετα. Θεωρείς ότι είναι τέλος εποχής δηλαδή? Όχι, κάθε άλλο, το ξύλο το αγαπώ, άλλωστε οι ρίζες μου είναι εκεί, ωστόσο εδώ μιλάμε για άλλες πλέον προδιαγραφές. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη, ναι. Είναι όπως μας λέγανε, αν θυμάσαι στο σχολείο μας, γιατί εμείς είμαστε πολύ κοντά, ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις μήλα με πορτοκάλια. Αυτή είναι άτοπη η σύγκριση. Άλλες προδιαγραφές το ένα, άλλες το άλλο. Αλλά καμιά φορά το χαριετιζόμαστε. Εγώ λέω ότι εάν το ξύλο ήταν προηγμένο τεχνολογικά υλικό, θα πετούσαν τα αεροπλάνα από πάνω το κεφάλι μας με ξύλινα φτερά. οπότε είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, τα χαριετιζόμαστε όλα αυτά τα πράγματα. Το ξύλο είναι υπέροχο υλικό, κάνει πολύ ωραία ψαροντούφεκα. Αλλά το ανθρακόνημα πλέον και τα σύνθετα υλικά είναι άλλα πράγματα, είναι άλλες προϊόντες. Ωραία, Βασίλη μου, ωραία. Χάρηκα που σε είδα. Εγώ χάρηκα που σε είδα. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο που έρχεται μια τρομερή ταλαιπωρία. Μεγάλο χρονικό διάστημα είμαστε κάπως, τέλος πάντων, και το κάπως αφορά το όχι καλά. Εύχομαι να υπάρχει μια καλή συνέχεια, να έχουμε μια καλή σεζόν, να πάνε τα πράγματα καλύτερα για όλους και ειδικά εκεί έξω που ξεριζώνεται ο κόσμος και εδώ μέσα που ταλαιπωρείται. Και επίσης σου εύχομαι ολόψυχα να είναι επιτέλους το ταξίδι σου, να αφήσει ξουνούρι άνεμοι και να είσαι καλά. Να ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και πολύ. Εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα.
Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω μια έτσι, να το ανησυχία. Πω λαϊκά, να το πω καουλοθυψούρα, και επειδή λοιπόν την Παρασκευή θα ξεκινήσω, έχω κλείσει τα εστήρια να φύγω με το αυτοκίνητο και το τρέιλερ να πάω στο Ηράκλειο για να μου βάλει ο Γιώργος Ζωντανόπουλος στην τέντα, θέλω να μου πεις, επειδή δεν το έχω δει τις τελευταίες μέρες κάποια τι έλπα, σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Έχουν μπει και τα μπαλόνια, έχουν μπει κονσόλες και αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε το roll bar σου για να μπορείς να στηρίξεις τις τέντες. Το roll bar δεν θα είναι κομπλέ όπως είναι αυτό, γιατί δεν το θέλω. Όχι, θα είναι αυτή η κατασκευή μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί που ξεκινάει το μπρατσάκι και κάνει το καπελάκι. Καπελάκι δεν θέλουμε. Είναι υπερβολές. Άρα έχουμε την κονσόλα με αυτό το roll bar εδώ όπως το βλέπω. Το εκεί πάνω θα πιάνει η τέντα πλεύσης. Και θα έρχεται να συνεχίσει και θα κλείνει το βράδυ για να μπορούμε να κοιμόμαστε και να μαγειρεύουμε. Και θα κλείνει πίσω, θα πιάνει και το roll bar. Σωστά. Σωστά, σωστά. Πολύ ωραία. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν είμαστε. Είμαστε έτοιμοι. Κοντεύουμε. Οπότε το γυρνάω, βάζει ηλεκτρικά και αρχίζω και το ρίχνω στον ρολό και να κάνω δοκιμές. Πάμε να κάνουμε δοκιμές. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε λοιπόν το ταξίδι μας. Προβληματίζομαι, δεν σου κρύβω. Αρκετά. Με τις καταστάσεις εκεί στη Μαύρη Θάλασσα. Αφενός ναι, για τις καταστάσεις, γιατί με στεναχωρεί και όλα αυτά αυτό όλο. Δηλαδή μου δημιουργεί ένα συνέστημα ότι ρε παιδί μου, εγώ φεύγω να κάνω ταξίδι, γιατί όπως και να το κάνεις ταξίδι να ψυχήσει είναι. Ενώ ο κόμος εκεί πέρα σκοτώνεται. Το δεύτερο είναι ότι τα καύσιμα έχουν πάει στο Θεό. Δηλαδή ξεκινήσαμε πέρσι το καλοκαίρι 1,5 και έχουμε πάει 2,10 και λέει θα πάει 2,5. Εντάξει, έχω βγει από τον προϋπολογισμό μου ήδη για τα καύσιμα. Και... ευτυχώς που δεν καίει πολύ καύσιμο το σκάφος. Να το δούμε, δεν το ξέρω στην πράξη. Εσύ λες ότι θα καίει 0,8. 0,8 max, 0,9. Έτσι max, λες, ε. Max. Να δούμε. Μακάρι. Να δούμε και το χάτσου τι θα κάνει, ε. Μακάρι, ναι. Να δούμε και το χάτσου, γιατί δεν το έχουμε ξαναδοκιμάσει. Αλλά θεωρώ ότι θα πάει καλά, πολύ καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Θα τα πούμε λοιπόν. Να είσαι καλά. Yeah. Σταύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Τι κάνω. Δεν είμαστε πολύ μόνος μου είμαι. Τι κάνεις. Καλώς ήρθες στη Σάμο. Και εδώ είναι ο μπαμπάς σου. Ο μπαμπάς. Ο Τάσος. Δεν μου λες τώρα. Εσείς είσαστε, ας το πούμε, ένα είδος χορηγού για μένα. Δηλαδή, θα μου βάλετε πάνω στο σκάφος ένα ρουφιάνο σας. Σωστά. Ο οποίος θα λέει στον κόσμο που με παρακολουθεί που είμαι. Ακριβώς. Ανά πάσα στιγμή. Πώς θα δουλεύει αυτό το σύστημα, για δείξε μου λίγο. Αυτό το συστηματάκι δουλεύει ως εξής. Χρησιμοποιεί το στίγμα ή δεδομένα από το σκάφος το υπάρχον, ανάλογα την, το σκάφος και τις δυνατότητες που μπορεί να δώσει, και δίνει την πληροφορία μέσω του ίντερνετ ζωντανά στην πλατφόρμα της SmartBoat, και μπορεί ο κόσμος μέσα από το δικό μας site να μπορεί να δει το που βρίσκεστε ακριβώς, την πορεία σας και περισσότερες λεπτομέρειες για το ταξίδι. Αυτό βασικά για να το έχω θα πρέπει να έχω δεδομένα από τι, από ένα GPS ακριβώς. Που θα έχω πάνω στο σκάφος. Όχι. Από μόνο του έχει τη δυνατότητα, έχει το στίγμα, αλλά έχουμε τη δυνατότητα με το SmartBot να μαζέψουμε όλες τις πληροφορίες από ένα σκάφος, από τα αισθητήρια του και από επιμέρους περιφερειακά, και να τα μεταδώσουμε επίσης αυτά. Παραδείγματος χάρη, μηχανές, στροφές, θερμοκρασίες, νερά ή το βυθόμετρο, θερμοκρασία της θάλασσας, βάθη και όλα αυτά. Όλα αυτά τα συστήματα, όλα αυτά τα δεδομένα μπορούμε να τα στείλουμε στο. Εγώ τι λέω στον κόσμο που θέλει να με δει, τι πρέπει να κάνει, να μπει στο site. Θα μπει στο site μας, στο www.smartboat.info. Και από εκεί θα υπάρχει συγκεκριμένη καρτέλα με το ταξίδι του Ιωσήφ, το οποίο θα είναι ζωντανός ο χάρτης και θα μπορεί να βλέπει ο κόσμος που βρίσκεται το σκάφος. Ανά πάσα στιγμή. Αυτό θα είναι μια τελεία, ας το πούμε έτσι, που θα προχωράει, ε. Θα είναι μια τελεία, επί της ουσίας, το στίγμα, το οποίο θα βλέπει ο κόσμος το που βρίσκεται το σκάφος. Μάλιστα. Θα βλέπει όλη την πορεία με ιστορικό, θα βλέπει πού ήσασταν, πότε ήσασταν εκεί. Πόση ώρα μείνατε, ένας κανονικός ρουφιάνος. Καλά είπα ρουφιάνο τύπο, είχα δίκιο. Έτσι είναι, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν πρέπει να το βάλω κιόλας, δηλαδή. Τι να σας πω, αυτό είναι... Όχι, θα το βάλουμε, είναι καλό. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για το ταξίδι και θέλει να δει ανά πάση στιγμή που βρισκόμαστε. Έχει να κάνει με αυτό. Δεν είναι κακό, δεν κρυβόμαστε, δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Πιο πολύ είναι σαν μια κοινοποίηση, ας πούμε, της θέσης σας και τα λοιπά. Αυτή είναι η ιδέα. Ωραία, πολύ ωραία. Θα συνεργαστούμε, φαντάζομαι. Το σκάφος τώρα είναι σχεδόν έτοιμο.
θα κατέβει στην Κρήτη για να βάλει τέντες, τέντα πλέψη και δωμάτιο. Θα γυρίσει τέλος Μάρτη, θα μπει πάνω μηχανή και τα ηλεκτρικά. Σε εκείνη τη φάση θα τοποθετήσει. Σε εκείνη τη φάση. Σε εκείνη. Θα έρθουμε και εμείς εκεί να είμαστε μαζί, ωραία, να το δούμε, να το τοποθετήσουμε σωστά. Αυτό έχει μια κεραία, ας πούμε, τύπου GPS, αν λέμε. Ακριβώς, έτσι, η οποία, ναι, μπαίνει πού στο roll bar. Πού θα μπει. Όχι, θα είναι ενσωματωμένες. Θα είναι πολύ compact όλη η κατασκευή. Α. Θα είναι συγκεκριμένες. Πρέπει να το δούμε στην τοποθέτηση ότι έχουμε καλό σήμα, πιάνουμε σωστά με δορυφόρους. Αν χρειάζεται, θα τη μετακινήσουμε. Ωραία. Δεν θα χρειαστούν παρεμβάσεις, ούτε τρυπήματα, ούτε τέτοια πράγματα. Εντάξει, Σταύρο, ευχαριστώ πολύ. Με είσαι υγιός, εμείς ευχαριστούμε. It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight. Λέμε λοιπόν στις 13 Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή, να φύγουμε από την Μαρίνα Τιτά Εκποντό στο Πλίσβο, στο Παλαιό Πάλιρο, και να πάμε με ένα Indigo 20 να κάνουμε το γύρο της Ευρώπης. Μαζί μου ένα Lux θα είναι ο Νίκος ο Κονιτσιώτης, ο Αντώνης ο Βαλαβάνης και ο Γιάννης Κούκης. Ο τελευταίος έχει βάλει και ένα ποσό για τα καύσιμα. Το σκάφος είναι της Indigo Ribs, ένα 620. Η εταιρεία Αργό έχει βάλει ένα ποσό για τα καύσιμα. Είναι μια εταιρεία πετρελαιοειδών στην Κάλυμνο. Και το χάτσι μας έχει δώσει μια καλή έκπτωση για τον κινητήρα. Είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η Τρέζος Μαρίν μας έχει δώσει επεδρική ανοξίδωτη προπέλα και τάγκη για τα καύσιμα. Η Ζανίκος Μαρίν από τη Σύρο, φίλος μου Τάσος, μας έχει δώσει εξοπλισμό, σκηνιά, σωσίδια, βεργαλικά και τέτοια. Η εταιρεία Κυριαζής Μπαταρίες μας έχει δώσει δύο υπέροχες μπαταρίες και ένα inverter. Η Drone House του φίλου μου, του Σπύρου, του Τάπα, μας έχει δώσει το drone της Autel. Ο Μανώλης Κυριλουβανάκης από τη Θεσσαλονίκη της Loran Center μας δίνει πηξίδα VHF, GPS και ψυχείο 12V. Ένα ποσό για τα καύσιμα έχει βάλει επίσης ο φίλος μου Άρης Πεσαντάρας από τη Σάμμο με το καναλάκι του, το μικρές διαδρομές Σάμμο. Ο Γιώργος Θανόπουλος στο Ηράκλειο θα βάλει την τέντα πλέψης και την τέντα δωμάτιο του σκάφους. Είναι υπό την αιγίδα το ταξίδι μας του νεριακού ομίλου σκαφών και προς τη Μίνη θα ξεκινήσει το ταξίδι από τη Λέρο. Είναι αυτό που λέμε ουδής προφήτης στον τόπο του. Χορηγή επικοινωνίας είναι το περιοδικό
σκάφος του Δήμη Βαρβέλ και το περιοδικό Boat and Fishing του Γιώργου Πολυχρονίου, επίσης το διαδικτυακό περιοδικό River Sea και η Smart Boat Delos έχει βάλει τον έναν ωραίο ρουφιάνο πάνω στο σκάφος για να σας λέει ανά πάσα στιγμή σε ποιο σημείο τη διαδρομή βρισκόμαστε.